Το Λεωνίδα το γνώρισα το 1963. Είχα απελαθεί από τη Γερμανία όπου σπούδαζα για κομμουνιστική δράση, ήρθα στην Αθήνα. Το ίδιο βράδυ πήγα στα γραφεία της ΕΔΑ και μου είπα να σε γνωρίσουμε τον βουλευτή του Ηρακλείου, όταν σου είπα ότι είμαι κριτικός. Και με πήγανε στο γραφείο του Λεωνίδα. Μπήκα μέσα, αγχωμένος, και λέω: «Γεια σου, σύντροφε». Σηκώνεται θυμωμένος απάνω, μου λέει: «Αυτά θα τα ξεχάσεις εδώ». Τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα, σε βαθιά παρανομία, εμείς εδώ λεγόμαστε φίλοι, μου λέει. Είμαστε φίλοι. Και έτσι τέλειωσε αυτή η πρώτη επαφή. Μετά βρεθήκαμε πάρα πολλές φορές στο Ηράκλειο, όπου μου εκμυστηρεύτηκε κι άλλα. Ότι το 1961, για πρώτη φορά εξελέγει βουλευτής στο Ηράκλειο της Κρήτης, δεν τον ήθελε η τοπική ΕΔΑ. Έλεγε ότι σας έχουν φυτέψει εδώ πέρα από την Αθήνα, δεν σας θέλουμε κλπ. Δούλεψε πολύ σκληρά για το Ηράκλειο, για να αποδείξει ότι δεν θα ήταν υπτάμενος βουλευτής, και τους υποσχέθηκε κάτι τότε το οποίο και τήρησε. Τους είπε: «Την τελευταία φορά που θα είμαι στη ζωή μου υποψήφιος και δεν θα εκλεγώ, θα είμαι στο Ηράκλειο». Και πράγματι την τελευταία φορά ήρθε και ήταν υποψήφιος Ηρακλείου βουλευτής, δεν εξελέγει, και έτσι τέλειωσε η κοινοβουλευτική του θητεία. Ο Λεωνίδας ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το θέμα της εξουσίας. Είχε απορρίψει όμως, όπως και όλοι μας βέβαια, την εξουσία της αριστεράς όπως την ξέραμε. Επανάσταση, μονοκομματικό κράτος, δικτατορία του προλεταριάτου, ανελευθερία, δυστυχία κτλ. Τα είχαμε ζήσει, είχαμε περιοδεύσει όλες τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, τότε είχαμε δει το χάλι τους και είχαμε πει ότι ποτέ εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε τέτοιου είδους αριστεροί και κομμουνιστές. Και πράγματι το 1968 επήλθε και επισήμως η διάσπαση, ενταχθήκαμε στον χώρο του ευρωκομμουνισμού, και ο Λεωνίδας από τότε άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες διαρκώς, οι οποίες έτειναν σε ένα πράγμα: πώς πρέπει να είναι η εξουσία στην οποία θα μετέχει η αριστερά, δημοκρατική, σε συνεργασία με τις άλλες δημοκρατικές, τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, σχέσεις εξαιρετικές με όλα τα κόμματα, άρση του σχίσματος και του διχασμού που είχε δημιουργηθεί από τον εμφύλιο πόλεμο με τη δεξιά. Αυτά όλα τον ενδιαφέραν πάρα πολύ. Ήτανε, νομίζω εγώ, η τελευταία του προσπάθεια να υλοποιηθεί το όνειρό του. Κομμάτω το παλάς, με όλη την πολιτική ηγεσία του τόπου παρούσα, όλοι. Πρωθυπουργοί, αρχηγοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κώστος Σιμίτης, οι πάντες. Λογικά ο Λεωνίδας δεν ήταν σε θέση και λόγω σωματικής αδυναμίας να ηγεμονεύσει αυτήν την ιστορία, την προετοιμασία της. Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές, δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί: μα δεν μοιάζουν τόσο πολύ όλα αυτά με αυτά που λέμε σήμερα, με αυτά που αναζητούμε σήμερα?
Δεν μπορώ να μην πάω βέβαια και πίσω στην περίοδο του καλοκαιριού του 89, γιατί κανείς για να προχωρά μπροστά πρέπει να κλείνει τα μέτωπα με το χτες. Και την παραπομπή τότε του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Απόφαση για την οποία ο ίδιος πολλά χρόνια μετά λέει χαρακτηριστικά ήταν το λάθος της ζωής μου. Είχα πολλούς λόγους να αντιταχθώ, αλλά δεν αντιτάχθηκα. Δεν μένω εκεί. Γιατί είπα και πριν, πρέπει κανείς να προχωρά μπροστά. Δεν σας κρύβω ότι όταν διάβαζα το βιβλίο της Αλίκης και έφτασα στο σημείο που ο Λεωνίδας Κύρκος είναι στο νοσοκομείο, περιμένει να χειρουργηθεί και αναφέρεται στην επιθυμία του να παλέψει για την υλοποίηση ενός σχεδίου που ήξερε ότι υπήρχε μεταξύ του πατέρα μου, του Γιώργου Γεννηματά και του Γρηγόρη Γιάνναρου, πραγματικά συγκινήθηκα. Και θυμήθηκα επίσης παθιασμένες προσπάθειες του Γιώργου Γεννηματά λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, όταν έγραφε για τις προκλήσεις που θα βρει η αριστερά το 2000. Δεν πρόλαβε να ζήσει για να τη ζήσει, αλλά τις περιέγραφε. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω μερικά λόγια έτσι ακριβώς όπως τα έγραφε, γιατί νομίζω ότι έχουν όλα αυτά αξία σήμερα. Η αριστερά έλεγε μπορεί και πρέπει να βρει τη σύγκληση ιδιαίτερα στη χώρα μας, ανεξαρτήτως βραχυπρόθεσμων πολιτικών επιδιώξεων, αλλά και στην Ευρώπη. Στρώματα κάθε μορφής θα αντιπαλέψουν αυτούς που θα επιχειρήσουν να φορτώσουν σε αυτά το κόστος των προσαρμογών ή ενός σκληρού, αναχρονιστικού, δίθεν εξυγχρονισμού. Αν δεν βρουν στον δρόμο των αγώνα, του αγώνα τους την έμπνευση και τη στήριξη της αριστεράς, ορισμένα από αυτά ή θα αναζητήσουν προστασία με τους γνωστούς κινδύνους που κατέστρεψαν την Ευρώπη τη δεκαετία του 30, ή θα δημιουργήσουν νέες πολιτικές δυνάμεις. Αυτά γράφτηκαν τη δεκαετία του 90. Μιλώντας για το χθες, νομίζω πως είναι πολύ ανθρώπινο να σκεφτεί κανείς τι θα είχε γίνει αν είχαν αποδώσει καρπούς οι προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων και ειδικά του Λεωνίδα Κύρκου τα τελευταία χρόνια. Αν είχε διαμορφωθεί αυτή η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, αν είχε πετύχει αυτή τη σύνθεση και μπορούσε να κυβερνά τη χώρα για πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε αυτούς που αγωνίστηκαν για αυτές τις ιδέες και δεν κατάφεραν να τις ολοκληρώσουν, είναι να τις κάνουμε δική μας υπόθεση και να δώσουμε εμείς αυτή τη μάχη. Και ελπίζω να είναι μια νικηφόρα μάχη. Περιγράφει τα μελαγχολικά χρόνια, που ήταν τα τελευταία χρόνια του Κύρκου, τα χρόνια της απόσυσης του, τα χρόνια της κατάθεσης των αντιλήψεών του στα βιβλία, στις στιγμές πρωτίστως, τρεις τόμους που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις της Εστίας, και τα χρόνια της αγωνίας του για την κεντροαριστερά. Τα χρόνια που έβλεπε ότι το εγχείρημα του συνασπισμού λοξοδρομούσε, χανόταν και ότι στο όνομα του ριζοσπαστισμού και της αντιπαγκοσμιοποίησης στην πραγματικότητα εξουδετερωνόταν όλη η προσπάθεια ενός κομματιού δημοκρατών αριστερών, Ευρωπαίων δημοκρατών αριστερών, να διεκδικήσουν την Ευρώπη, την δημοκρατία με αριστερό πρόσημο. Να διεκδικήσουν ένα καλύτερο κόσμο σε μια καλύτερη δημοκρατική Ευρώπη. Προφανώς η στάση του απέναντι στον Τσίπρα ήταν εξ αρχής καθέτος απέναντι. Στον Τσίπρα έβλεπε ο Κύρκος τα χειρότερα φαντάσματα ενός παρελθόντος δογματισμού, τα οποία είχε ζήσει πάρα πολύ καλά και ήξερε και τι κουβαλάνε
και τους στόχους που έχουν και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να τους πετύχουν. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ωστόσο, η τόσο ενεργής απόδοση των εσωκομματικών διαδικασιών που συνεπάγονταν η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα σε ένα περιβάλλον που, στο οποίο δέσποζε το διάστημα εκείνο ο Αλέκος Αλαβάνος. Στις πρώτες σελίδες η Αλήκη Χατζή περιγράφει μια εξαιρετικά εμπιστική συμπεριφορά της ηγεσίας του κόμματος τότε απέναντι στον Λεωνίδα Κύρκο. Οι ανανεωτικοί του κόμματος στήριζαν τον Φώτη Κουβέλη, λέει η Χατζή, αλλά δεν εμφανίστηκαν ποτέ με καθαρή θέση στο θέμα των συνεργασιών. Δεν μίλησαν ποτέ όπως ο Λεωνίδας για να βγει για τη δημοκρατία, εκλογική συνεργασία, πασόκ συνασπισμού. Προσέθεταν απλώς το κόμμα της Καρδιλάου Τρικούπης στις δυνάμεις με τις οποίες η ηγεσία του Κουμουνδούρου θα διαμόρφωνε τη Μεγάλη Αριστερά. Ήταν δηλαδή κάτι σαν «Κουκουέ θέλετε εσείς, πασόκ εμείς». Ο Λεωνίδας έβλεπε με στενοχώρια την χωρίς αντίσταση μετάλλαξη του συνασπισμού σε νεοκομμουνιστικό αντισυστημικό μόρφωμα, έτσι το χαρακτήριζε. Μιλούσε, φώναζε, προειδοποιούσε τους συντρόφους του από το ΚΚΕ εσωτερικού και την ΕΑΡ, όμως αυτή ήθελαν να μιλάει μόνο όταν του ζητούσαν βοήθεια για κάτι συγκεκριμένο. Έστω ότι ο Γιώργος πρότεινε στο Φώτη το δικαιοσύνης. Ζήτησε χρόνο να το σκεφτεί και τώρα είναι εξαφανισμένος. Το ψάχνω 2 ώρες και δεν το σηκώνει. Το αυτοκίνητο δεν το σηκώνει. Πριν 2-3 φορές, λέει μετά. Βρες μου το τηλέφωνο της Φώτη, θέλω να του μιλήσω, είναι εκεί. Θέλω να του πεις επιμέρους μου να δεχθεί, εγώ είμαι εδώ. Θα το στηρίξω, πες του. Με όλες μου τις δυνάμεις, θα πάρω πάνω μου το ανάθεμα. Πες του να τολμήσει. Περιμένω Φωτεινή. Η Φωτεινή πάλι. Στο χώρο του κατά του εσωτερικού ανανεωτική αριστερά, δηλαδή στην κορδελάδα, όχι μόνο στους νέους, δεν πιστεύει, δίνουμε το λόγο στη συγγραφέα. Όχι, αυτό έχει